Η πόλη που κάηκε ξαναγεννήθηκε στην άλλη όχθη. Ένα με το κορμί μας κυλάει μέσα στο αίμα μας. Και όταν ονειρευόμαστε, περιδιαβάζουμε στα περιβόλια της και σεριανάμε στις πλατείες. Κάθε φορά που πιάνουμε τραγούδι, είναι τα λόγια μας τα χτιά και η μουσική παράπονο, σαν πυρκαγιά που κουβαλάει το μελτέμι. Απόσπασμα από το ποίημα του Κώστα Μύρη «Η στάχτη που ταξίδευε». 100 περίπου χρόνια πέρασαν από εκείνη την πυρκαγιά. Από τότε που η στάχτη έγινε λίπασμα και βλάστησε τούτη εδώ η πόλη. Η Νέα Σμύρνη που δεν ξέχασε ποτέ. Με σύμβολά της την Αγία Φωτεινή, το Χρυσόστομο, τον Πανιόνιο, έκανε το σπαραγμό πνοή ζωής και ελπίδας. Με αυτά τα σύμβολα πορεύτηκε ως το σήμερα και σε αυτά στρέφει πάντα το βλέμμα της για να κρατήσει τη μνήμη ζωντανή και να διδάξει τον τρόπο που η τραγωδία μετατρέπεται σε δημιουργία. Ο χώρος που βρισκόμαστε σήμερα κατασκευάστηκε το 1939 και από το 1940 αποτελεί την έδρα της ιστορικής ομάδας του Πανιωνίου που ιδρύθηκε στη Σμύρνη το 1898. Οι Πανιώνιοι αγώνες είχαν βέβαια ξεκινήσει 2 χρόνια νωρίτερα στη Σμύρνη από το Σύλλογο Γυμνάσιων ως δημόσιοι αγώνες, αν και οι εφημερίδες της εποχής τους αποκαλούσαν Πανιώνιους, καθώς γίνονταν σε ανάμνηση των ομώνυμων αγώνων που διεξάγονταν στη Σμύρνη τα αρχαία χρόνια. Επρόκειτο για αγώνες στίβου κυρίως και διεξήχθησαν 26 φορές με τη συμμετοχή αθλητικών σωματείων της ελληνικής διασποράς. Στο πλαίσιο της αναβίωσης των Πανιώνιων αγώνων και τιμώντας την επέτειο των 100 χρόνων από την καταστροφή της Σμύρνης, ο Δήμος Νέας Σμύρνης και ο Πολιτιστικός Οργανισμός διοργάνωσε τη σημερινή επετειακή συναυλία. Σπουδαίοι ηθοποιοί και ερμηνευτές συμπράττουν σε μια μουσικοθεατρική παράσταση με τη συμμετοχή της ορχήστρας Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου υπό τη μουσική διεύθυνση του σπουδαίου μουσικού Ανδρέα Κατσιγιάννη και τη σκηνοθεσία του Νεοσμυρνιού Αντώνη Κρόμπα. Μια συνάντηση σημαντικών καλλιτεχνών της νεότερης γενιάς νοσταλγεί, λυπάται, τραγουδά και μας θυμίζει το τραύμα της καταστροφής που οδήγησε όμως την αναγέννηση ενός ολόκληρου πολιτισμού που κληροδοτήθηκε στην πόλη μας αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θα ταξιδέψουμε στη Σμύρνη της καρδιάς μας, στη Σμύρνη του έρωτα, της δημιουργίας, της προκοποσύνης, στην πλατεία του Παραδείσου, εκεί που η ιστορία μοσχοβολάει. Είμαστε ένα έθνος που έχουμε οφειλές έναντι της ιστορίας. Γι' αυτό φέρουμε το βαρύ καθήκον να τις γνωρίζουμε και να μην ξεχνάμε. Γιατί αν δεν γνωρίζεις το παρελθόν σε βάθος και αφήσεις τη μνήμη σου να σκεπαστεί από τη σκόνη της ιστορίας, τότε το παρόν γίνεται επικίνδυνο και το μέλλον αβέβαιο. Εδώ είμαστε για να τα αποτρέψουμε. Μας τιμούν με την παρουσία τους. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κύριος Σιμεών, Άγιοι Πατέρες από τις εκκλησίες μας. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο οποίος σύντομα θα είναι μαζί μας, κύριος Γιώργος Πατούλης. Συγγνώμη κύριε Περιφερειάρχα, είναι το φως και δεν σας έχω δει. Ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος κύριος Χάρης Θεοχάρης. Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας κύριος Πέτρος Γαϊτάνης. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κυρία Άννα Καραμαλή και κύριος Βασίλης Πανάκης που σύντομα θα είναι κοντά μας. Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ και συντοπίτης μας κύριος Γιάννης Μουζάλας. Ο βουλευτής ΚΚΕ κύριος Καρτσιώτης.
Ο βουλευτής Κινάλ κύριος Παύλος Γερουλάνος, που σύντομα θα είναι μαζί μας, και η βουλευτής Κινάλ κυρία Τόνια Αντωνίου. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου Κινάλ κυρία Σημητροπούλου Αναστασία. Ο αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού κύριος Χάρης Ρώμας. Η αντιπεριφερειάρχης νοτίου τομέα κυρία Δήμητρα Νάνου. Ο δήμαρχός μας, ο δήμαρχος Νέας Σμύρνης, κύριος Σταύρος Τζουλάκης, που είναι πάντα δίπλα μας, αρρωγός σε όλες μας προσπάθειες. Ο δήμαρχος Εγάλεο, κύριος Γκίκας. Ο γενικός γραμματέας του Δήμου μας, κύριος Μιχάλης Χριστάκης. Αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, αλλά και όλοι εσείς που αποτελείτε για μας εδώ και πολλά χρόνια το στήριγμα και την πηγή έμπνευσής μας. Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Θα καλέσω τώρα το συγγραφέα, σεναριογράφο, κωμικό, στιχουργό, σκηνοθέτη, πολιτικό και τώρα αντιπεριφερειάρχη πολιτισμού, τον κύριο Χάρη Ρώμα, για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας, αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Σαν αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας, μόλις ήρθε και ο περιφερειάρχης, ο αγαπημένος Γιώργος Πατούλης, δικός μου αγαπημένος 100%, αλλά και αγαπημένος σε πολύ κόσμο, γιατί πρέπει να πω ότι αυτό το έργο που γίνεται στην περιφέρεια Αττικής είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που ίσως δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε τόσο μεγάλη έκταση. Σαν αντιπεριφερειάρχης, να, μπορεί να το βεβαιώσει και η κυρία Νάνο, η αγαπημένη συνάδελφος αντιπεριφερειάρχης του Νοτίου Τομέα. Σαν αντιπεριφερειάρχης λοιπόν πολιτισμού της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας, θα πω ότι η περιφέρεια Αττικής στηρίζει με πάθος τις καλές εκδηλώσεις και δράσεις πολιτισμού. Άλλωστε ο Γιώργος Πατούλης συνηθίζει να λέει ότι ο πολιτισμός είναι η ραχοκοκαλιά μιας υγιούς κοινωνίας. Σαν πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού αλλά και Αθλητισμού και εφόσον βρισκόμαστε σε γήπεδο, θα πω ότι η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει τον αθλητισμό εφόσον το θεωρεί την πλέον υγιή εκτόνωση της νεολαίας. Και επιπλέον, επειδή φέτος οι Έλληνες τιμούμε 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή και η Νέα Σμύρνη ήταν ένα από τα μέρη που κατέφυγαν και έχτισαν την καινούργια τη ζωή οι μαρτυρικοί πρόσφυγες, θα βροντοφωνάξω ότι τις χαμένες πατρίδες οφείλουμε να τις κρατάμε μέσα μας ζωντανές. Φωνάζουν οι ρίζες μας και εμείς πρέπει να έχουμε τα αυτιά μας τεντωμένα και να τις ακούμε πάντα και να υποκλινόμαστε για την ιστορική και πνευματική κληρονομιά που μας άφησαν εκείνοι που χάθηκαν άδικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Συγγνώμη που καθυστερήσαμε λίγο το ξεκίνημα, αλλά τεχνικά μας ειδοποίησαν ότι σε 10 λεπτά θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει η συναυλία. Καλώ τώρα τον κύριο Άρη Μισαηλίδη, τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη Πανιωνίου. Το όνομα Μισαηλίδης είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Σμύρνη, τον Πανιώνιο, τον ελληνικό αθλητισμό. Και όπως ο ίδιος έχει εξομολογηθεί σε συνέντευξή του, το 1996, λίγο πριν πεθάνει ο πατέρας του, ο αείμνηστος Ηλίας Μισαηλίδης, όταν τον επισκέφτηκε στο νοσοκομείο, δεν μπορούσε να μιλήσει και του έγραψε σε ένα χαρτί πώς πάει ο Πανιώνιος. Καλησπέρα σε όλους. Μια κοσμοπολίτικη πόλη που πλημμύριζε από φως. Η πλουσιότερη πόλη στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήταν η έδρα του Αγίου Πολυκάρπου. Ήταν μία από τις 7 εκκλησίες του βιβλίου της Αποκάλυψης. Ήταν η πόλη που τελικά
δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον κύκλο της πορείας που φιλοδοξούσε μπρος στη θρησκευτική ανεκτικότητα. Για τους Έλληνες ήταν πλούτος, ήταν ξόρκι, συνέστημα, ιδέα, ήταν η Σμύρνη. Ίσως η μοίρα διάλεξε αυτή την πόλη, αυτή τη μυθική πόλη, για να κάνει το ξεκίνημά του Πανιώνιος. Ένας σύλλογος πρωτοπόρος, καινοτόμος, ιστορικός, που έκανε τους Πανιώνιους αγώνες, έκανε τους σχολικούς αγώνες, ίδρυσε τη σχολή των γυμναστών και εγκαινίασε το στάδιό του στην Πούντα το 1912. Για 32 ολόκληρα χρόνια μεγαλουργούσε. Ήταν το σύμβολο της πόλης. Αλλά ξαφνικά η μέρα σκοτίνιασε. Ο ήλιος έγινε κόκκινος. Η Σμύρνη θα χάσει τη σκιά της όπως τα φαντάσματα, θα γράψει αργότερα ο Σεφέρης. Αλλά αυτή η ευλογημένη, αυτή η μυθική πόλη δεν θα περάσει στη λύθη. Θα είναι για πάντα χαραγμένη στις καρδιές μας και στις αναμνήσεις μας. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ. Λίγο λοιπόν πριν αρχίσουμε, καλώ στο βήμα τον άνθρωπο που επί σειρά ετών υπηρετεί με θέρμη τον πολιτισμό στο Δήμο μας και είναι ο εμπνευστής και δημιουργός σημερινής συναυλίας. Τον άνθρωπο που προσαρμόζεται στις ανάγκες των καιρών και στηρίζει τους καλλιτέχνες της πόλης μας και όχι μόνο. Όντας η ψυχή του πολιτισμού για πολλά χρόνια, κατάφερε κάτι δύσκολο. Να κάνει τον πολιτισμό προσιτό σε όλους τους δημότες και όχι μόνο και πάλι και ταυτόχρονα να φιλοξενεί εκδηλώσεις υψηλές ποιότητας. Καταλάβατε φυσικά πως αναφέρομαι στο Βαγγέλη Χατζατουριάν, στο δικό μας Βαγγέλη. Καταρχήν ευχαριστώ την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, την κυρία Κλέρη Δελγιάννη, για τα τόσο καλά της λόγια για μένα. Δεν ξέρω αν το αποκρίνω στο βαθμό που τα είπε, αλλά προσπαθώ. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλωσορίζω τους πολίτες από τη Νέα Σμύρνη, πολίτες από διάφορες περιοχές της Αθήνας που έχουν έρθει σήμερα εδώ κοντά μας, αλλά όπως με ενημέρωσαν και λίγο πριν οι συνεργάτες μου, και πολύ κόσμο, πολλούς ανθρώπους που βρίσκονται σήμερα εδώ από πολλές πόλεις της Ελλάδας. Το 1922 αποτελεί ένα σημαντικό, ένα τεράστιο χρονικό ορόσημο για όλους τους Έλληνες, για τον απανταχού ελληνισμό, ανά τον κόσμο. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως, είναι ότι τα τραγικά γεγονότα της μήνης του 1922 αποτελούν μια μοναδική στιγμή στην παγκόσμια ιστορία, όπου για πρώτη φορά ένα τόσο μεγάλο σε έκταση τραγικό γεγονός συνδέθηκε ταυτόχρονα, για να το πω σωστότερα, αποτέλεσε γέφυρα για μια μεγάλη άνθηση, μια μεγάλη αναβάθμιση μιας ολόκληρης κοινωνίας, μιας ολόκληρης χώρας, της χώρας μας. Οι πρόσφυγες που ήρθαν μετά την καταστροφή το 1922, κατά την άποψή μου, αποτελούν μια έννοια. Μία έννοια συμβόλου, μία έννοια προτύπου, ιστορικής, κοινωνικής, αθλητικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά κυρίως αξιοσύνης για ολόκληρο τον ελληνισμό. Η Νέα Σμύρνη είναι μία πόλη που ούτως ή άλλως διαθέτει ιδιαίτερες ευαισθησίες στην καλλιέργεια και την ανάδειξη τέτοιου είδους θεμάτων δηλαδή που αφορούν την ιστορική μας μνήμη και την κληρονομιά. Όμως είναι και μία πόλη που διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρά δημιουργικά, καλλιτεχνικά και πολιτιστικά αντανακλαστικά, και γι' αυτό το λόγο φέτος, σε αυτή την τόσο βαριά σε εισαγωγικά επέτειο για ολόκληρο τον ελληνισμό, έχουμε δημιουργήσει δεκάδες εκδηλώσεις, ξεκινώντας από σήμερα με μονομένες εκδηλώσεις μέχρι τέλος του χρόνου, αλλά και μεγάλες θεματικές εξειδικευμένες ενότητες δράσεων και δρόμενων, κάθε μορφής και είδους καλλιτεχνικής και πολιτιστικής έκφρασης, αλλά και παραδόσεων, ιστορίας και μνήμης. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, με όλες αυτές τις δράσεις δεν επιδιώκουμε να κάνουμε ούτε γιορτές,
αλλά ούτε και μνημόσυνα. Αυτό που επιδιώκουμε είναι να θυμίσουμε και να αναδείξουμε όλα εκείνα που μας μετέφεραν, μας μεταλαμπάδευσαν οι γονείς, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, όλα εκείνα που ευτυχώς δεν χάθηκαν στα συντρίμια και τις τάχτες της μεγάλης πυρκαγιάς, της μεγάλης φωτιάς που πραγματικά υπήρξε στις 14 Σεπτεμβρίου του 1922 στην προκυμαία της Σμύρνης. Για τη σημερινή μας εκδήλωση θα ήθελα να πω ότι ξέρετε ότι συμμετέχουν σπουδαίοι καλλιτέχνες. Προσπαθήσαμε στο σκεπτικό μας ήταν να κάνουμε μία σύμπραξη, μία μουσική συνάντηση μεταξύ της κορυφαίας κατά την άποψή μου ορχήστρας που ασχολείται με την παραδοσιακή μουσική των αλυσμών των πατρίδων, την Εσουνδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου, μαζί με σπουδαίους, μαζί με καταξιωμένους καλλιτέχνες μουσικής και του θεάτρου. Επιτρέψτε μου εδώ να κάνω, να ανοίξω μια παρένθεση για να πω ότι όλοι οι ηθοποιοί που συμμετέχουν σήμερα εδώ κοντά μας επιλέχθηκαν με κύριο γνώμονα το γεγονός ότι πέρα από το υποκριτικό τους ταλέντο και την ικανότητα βέβαια, στο ρεπερτόριό τους έχουν ενταγμένο και το τραγούδι, όπως και πάρα πολλοί τραγουδιστές, μουσικοί ερμηνευτές επιλέχθηκαν με κύριο γνώμονα το γεγονός ότι απευθύνονται στις νέες γενιές, ακολουθούνται από τις νέες γενιές και γι' αυτό για μας, ξέρετε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ήταν στόχος, σημαντικός στόχος, γιατί θέλαμε να κάνουμε πράξη αυτό που όλοι λέμε, αλλά πρέπει να το εφαρμόζουμε κιόλας, να θυμηθούν οι παλιότεροι, αλλά και να γνωρίσουν οι νέες γενιές, να γνωρίσουν τα νέα παιδιά. Γι' αυτό επιλέξαμε κάποιους από αυτούς τους καλλιτέχνες, γιατί θα δώσουν μία προτεραιότητα, θα δώσει νέο κόσμο να μπει και από ό,τι βλέπω στις φυσιογνωμίες και πολλούς ανθρώπους σήμερα, νομίζω ότι αυτό το στοίχημα εν μέρη ή καθ' ολοκληρία το έχουμε κερδίσει. Κλείνοντας σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, θα ήθελα, επιτρέψτε μου, να ευχαριστήσω δημόσια μπροστά σας, μπροστά σε χιλιάδες κόσμο, όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που από την πρώτη στιγμή που τους απίφθηνα αυτή την πρόσκληση, παύλα πρόκληση, τόσο για τους ίδιους όσο και για όλους εμάς, αποδέχθηκαν με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, χωρίς δεύτερη σκέψη, το να συμμετέχουν στο σημερινό μας πρόγραμμα. Και γι' αυτό το λόγο ευχαριστώ από καρδιάς τον Μπάμπη Στόκα, τη Μάρθα Φριτζίλα, τη Μελίνα Κανά, τον Στάθη Δρογώση, τον Νεοσμηρνιό Στάθη Δρογώση, τον Πάνο Μουζουράκη, τη Νεοσμηρνιά Μαρίνα Σαμάρκου, να τα νέα παιδιά, τη Μαρίνα Σαμάρκου, τον Δημήτρη Σαμόλη, τη Δήμητρα Ματσούκα, την Κατερίνα Παπουτσάκη, τον Λευτέρη Ελευθερίου, τον Θανάση Αλευρά, τον Θοδωρή Αθερίδη. Τους ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη σκηνογράφο μας, την κυρία Δάφνη Αθανασοπούλου. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον δημιουργό, τον ιδρυτή και τον διευθυντή της ορχήστρας της Εσουνδιαντίνας Νέας Ιωνίας Βόλου, μια πραγματικά πολύ σπουδαία προσωπικότητα της μουσικής, που έχει αφιερώσει όλη του την καλλιτεχνική διαδρομή στην καλλιέργεια και την ανάδειξη της μουσικής για τις αλυσμόνητες πατρίδες. Σήμερα έχει και την ευθύνη της μουσικής επιμέλειας του προγράμματος. Ευχαριστώ επίσης ένα δικό μας άνθρωπο, έναν επίσης νεοσμηνιό, που σήμερα θα είναι backstage, είναι ένας σπουδαίος πολυτάλαντος καλλιτέχνης και όχι μπροστά από τη σκηνή όπως συνήθως τον έχουμε συνηθίσει, τον Αντώνη τον Γκρόμπα. Μαζί με τον Αντώνη εδώ και πάρα πολλούς μήνες προσθέτουμε λιθαράκι, κομμάτι-κομμάτι για να φτιάξουμε αυτό το παζλ, αυτό τον καμβά που σήμερα θα παρουσιάσετε, τον καλλιτεχνικό καμβά. Και που σήμερα έχει την σκηνοθετική επιμέλεια, επιτρέψτε μου εδώ να πω για τον Αντώνη και κάτι ακόμα, επειδή η σημερινή εκδήλωση εντάσσεται σε μια ιδέα που είχα για την αναβίωση των Πανιωνίων Αγώνων. Πριν 5 μέρες πραγματοποιήθηκε το αθλητικό δρόμενο, σήμερα είναι το καλλιτεχνικό δρόμενο. Ο Αντώνης είναι ένας από τους χιλιάδες αγνούς οραματιστές της Πανιώνιας ιδέας. Κλείνοντας και φανατικός οπαδός της ομάδας μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω ένα βαθύ
ειλικρινές ευχαριστώ στον πολιτικό μου προϊστάμενο, το δήμαρχο της πόλης της Νέας Μύρνης, τον κύριο Σταύρο Τζουλάκη, έναν βαθύτατα δημοκρατικό άνθρωπο, έναν βαθύτατα προοδευτικό σε ιδέες άνθρωπο, έναν άνθρωπο από αυτό που λέμε κύριος με κεφαλαία γράμματα για την τοπική αυτοδιοίκηση, που για ακόμα μια φορά με άφησε ελεύθερο, μας άφησε ελεύθερους μαζί με τους συνεργάτες μου, μας εμπιστεύτηκε για να δημιουργήσουμε και μια ξεχωριστή, μια ιδιαίτερη βραδιά για τα 100 χρόνια από τη Σμύρνη, για τις αλυσμόντες πατρίδες, μέσα βέβαια σε ένα πλαίσιο δεκάδων, όπως σας είπα και πριν, εκδηλώσεων μεμονωμένων και θεματικών ενοτήτων που θα ξετυλίξουμε ως πολιτιστικός οργανισμός μέχρι τέλος του χρόνου. Από ό,τι με ενημερώνω, σε 4 λεπτά ξεκινάει η συναυλία. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς μέσα από τα βράθη της καρδιάς που μας θυμάται με τις παρουσίες σας. Με την παρουσία σας ευχαριστώ ιδιαίτερα τους εκλεκτούς καλεσμένους, τους πολυχρωματικούς καλεσμένους, διακομματικούς καλεσμένους μας. Ο πολιτισμός ενώνει ακόμα και την πολιτική στη χώρα μας, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Επιτρέψτε μου κλείνοντας να απευθύνω ένα ευχαριστώ, έτσι όπως το αισθάνομαι, στη δεύτερη οικογένειά μου, οι οποίοι είναι οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες μου στον πολιτιστικό οργανισμό, που και αυτή τη φορά, παρά το ότι είναι ερασιτέχνες, έχουμε ψηλώσει πάρα πολύ τον πήχη, εργάζονται όλοι, προσπαθούμε να εργαζόμαστε με επαγγελματικές συνθήκες. Και βέβαια την οργανώτρια και συντονίστρια όλου αυτού του δυναμικού, την Κατερίνα Δελιγιάννη. Εύχομαι να απολαύσετε τη σημερινή βραδιά εδώ στο ιστορικό γήπεδο του Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου Σμύρνης, του Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου Σμύρνης που ιδρύθηκε το 1890 στη Σμύρνη, που μαζί με την Αγία Φωτεινή και την Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης αποτελούν σύμβολα και πυλώνες όχι μόνο για αυτήν εδώ την πόλη, αλλά για ολόκληρο τον ελληνισμό. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτή εδώ η πόλη, αυτά εδώ τα χώματα υποδέχθηκαν, είναι από τις πρώτες πόλεις που υποδέχθηκαν φιλόξενα τους κατατρεγμένους τότε Σμυρνιούς, Ποντίους, Ιμβρίους και Αρμενίους. Σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρίσκουμε. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά απόψε που βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη Σμύρνη, και εμείς είμαστε πολλοί από εμάς, μάλλον απόγονοι Σμυρνιών, και μετά από χρόνια παίζουμε και στην Νέα Σμύρνη. Και σαν Στουδιαντίνα έχουμε και εμείς 25 χρόνια συμπληρώσει ζωής. Στη μνήμη λοιπόν όλων αυτών που φέραν αυτή την μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά και την δώσαν σε εμάς, είναι αφιερωμένη αυτή η συναυλία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ το Δήμο και κυρίως εσάς που είστε εδώ να τιμήσουμε την πόλη της καρδιάς μας, τη Σμύρνη. Thank you.
αληθινό παραμύθι είναι η Ιωνία. Ένα γενναιόδωρο δώρο της ιστορίας στον άνθρωπο. Κι όμως ένας μύθος και θρύλος άπιαστος θα ρεις. Να τα ζεις και να μην τα πιστεύεις. Μια χώρα πέραν της ομορφιάς, η αστήρευτη μήτηρα του αρχαιοελληνικού κόσμου, που τα επιτεύγματα των πνευματικών τέκνων και των καλλιτεχνών, στα οποία αυτά λοιπόν επιτεύγματα πάτησαν οι επίγονοι για να αναπτύξουν και να οδηγήσουν στο απόγειο της δημιουργικής προσφοράς και της δόξας του τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Όμορφη με την εξίσου θαυμαστή αδερφή της στην Αιωλία, δίπλα στις μεγαλεπίβολες πύλες της Κιλικίας που οδηγούν στη χλωερή Ριζερούμη, στο βιβλικό Αραράτ, στο βασανισμένο αρμενικό βασίλειο του Βαν και αντικρίζοντας τη θυγατέρα της, τη Χίο, με τα άφθονα περεκέτια της. Στα 1920 η Σμύρνη είναι η πόλη της Επαγγελίας και οι Έλληνες της Μικράς Ασίας ο περιούσιος λαός. Στην ψυχή τους μέσα είχαν τη δημιουργία και τη χαρά. Η δουλειά ήταν για αυτούς προσευχή.
είχαν μεταξύ τους αγάπη και συμπόνια. Εκεί δεν είχε να πούμε ένας άλλος που έρχονταν από ένα μακρινό άλλο μέρος να τον πούνε ο ξένος. Όχι, ο πατριώτης. Έλα πατριώτη, έλα στο σπίτι μου, πέρασε μέσα. Στο φτωχικό μου θα βρεις την αγάπη, τη ζεστασιά, να τον προσέξει, να τον ταΐσουν, να τον φροντίσουν. Γιατί όταν σου μιλώ
αρχίζει της καρδιάς το τίκ, 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 τάκ. Γιατί όταν σου μιλώ αρχίζει της καρδιάς το τίκ, 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 τάκ. Σώτε τη σημερινή σκηνή. Τικ, 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 τακ. Κάνει καρδιά μου τη μάτια σου σαν μου ρίξει. Τικ, 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 τακ. Θέλω καρδιά μου λίγη αγάπη να μου δείξει. Θέλω μικρό μου να σε ρωτήσω. Μη σε δυσαρεστήσω. Γιατί όταν σου μιλώ αρχίζει της καρδιάς το τικ, 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 τακ. Γιατί όταν σου μιλώ αρχίζει της καρδιάς το τικ, 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 τακ. Σε θέλω πια, τα σου δικά μου τα κοιμένα. Δεν σε θέλω πια, δεν σε θέλω πια. Δεν αντέχω πλέον τα γυνάτια. Δεν μπορώ τα δυο γλυκά σου μάτια. Πέσω και γελώ κι άλλη αγαπώ. Μα δεν κι άλλη μια που δεν σε θέλω πια. Δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Με φοβερίζεις πως αυτοκτονίζεις. Δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Δεν αρέχω πλέον τα γυνάτια. Δεν μπορώ τα λόγια σου μάτια. Παίζω και γελώ κι άλλη αγαπώ. Μα δε κι άλλη μια πως δε σε θέλω. Τραβά, να πάμε στα τα ταύλα. Όσα τα λιρά γυρεύεις, να μας πας και να μας φέρεις. Τραβά, τραβά, καροτσέρι, γρήγορα να πάμε. Τραβά, τραβά, γρήγορα να πάμε. Τα
ξέρει, τραβάει σαν να μας πας μες τα πατήσια. Πόσα τα λιρά γυρεύεις να μας πας και να μας φέρεις. Δεκατά λιρά γυρεύω να σας πάω και να σας φέρω. Τραβά καροτσέρι, γρήγορα να πάμε. Όχι, δεν κάνω κενό, παιδιά. Ξεκινάει με κενό. Λέει, σε αυτή την παρυφή του Αιγαίου, πλασμένη με το χώμα και το νερό του Παραδείσου, είναι η Ιωνία. Έτσι την είπαν και οι άνθρωποι, αλλά και οι θεοί. Αυτή τη λέξη επέλεξαν. Γεμάτη γλυκόλαλα, γεμάτη αυρά, γεμάτη ευγενικά φωνήεντα. Ιωνία. Στέκει εκεί ακόμα. Με τη χάρη της, με τη δεσποσύνη της, με την ευγένειά της. Η μεσογειακή φύση σε ένα από τα πιο μεγαλειώδη, από τα πιο ιερά σημεία, από τα πιο συγκινητικά κατορθώματά της. Και σημαντικότερο απ' όλα, η Σμύρνη. Το αντίκρισα το Σεπτέμβρη του 1910. Μόλις βγει στην προκυμαία της Σμύρνης θα τα ξεχάσεις όλα, μου είχε πει ο κύρις μου, που την είχε επισκεφτεί πολλές φορές και μίλαγε για αυτήν σαν για πλανέφτρα γυναίκα, πρικισμένη με όλες τις χάρες της Ανατολής και την ανατροφή της Δύσης. Και πράγματι, σαν την αντίκρισα, τα ξέχασα όλα. Η ομορφιά της είναι τέτοια που δεν ξέρεις τι να πρωτοχαρείς και τι να πρωτοδείς. Τη σκουρογάλανη θάλασσα, τα βαποράκια της χαμηδέ που σκίζουν το νερό δίχως να βουλιάζουν, τα μεγάλα μαρμαρένια σπίτια με τα κλειστά ξύλινα, όλο μυστήριο μπαλκόνια τους, τις κυράτσες με το ρυθμικό τους χτύπο πάνω στο γρανιτένιο πλακόστρωτο, τα τράμια που τα σέρνουν επελό αβιαστικά άλογα ή όλων εκείνων το χαροπό, το ξέγνια στο κόσμο που μπαινόβγαινε με σαματά μέσα στις λέσχες και τα καφενεία και μοιάζε πιότερο να ζει πανηγύρι παρά μια κοινή καθημερινή μέρα δουλειάς. Τα κύματα ανεβοκατεβαίνανε και καθώς ένυφταν τις μαλτεζόπετρες σκορπούσανε μια ανεσημιά που μου σχοβόλαγε ούλος ο τόπος θαλασσινά. Όταν ήμουνα πολύ μικρή και πήγαινα με τη μάνα μου στην εκκλησιά, σκιαζόμουν να βλέπω ζωγραφιστό στον τρούλο το πελώριο μάτι του Θεού. Τώρα ήθελα να γίνω ένα τέτοιο μάτι και να τα δω όλα μονομερείς και να γίνω ένα τεράστιο αυτί, να ακουμπήσω στον κόρφο τούτης της πολιτείας και να ακούσω την καρδιά της. Τράβηξα αργά μέσα στους βερχανέδες με τις βαριές ξύλινες πορτάρες στολισμένες όλο καρφιά και μπαρμακλίκια που το βράδυ κλείνανε για ασφάλεια. Εδώ παλιάζουσαν Φράγκοι, Βενετσιάνοι, Ζενοβέζοι και Μαλτέζοι υπότες και τυχοδιώκτες. Οι άνθρωποι στη Σμύρνη
Μιλούσαν όλοι ελληνικά. Ακόμα και οι Τούρκοι, και οι Λιβαντίνοι, και οι Οβραίοι, και οι Αρμένοι. Τα ελληνικά, βλέπεις, ήταν η γλώσσα των γραμμάτων και του εμπορίου στην πόλη. Στο Φραγκομαχαλά, ωστόσο, πολλά μεγάλα καταστήματα είχαν ξενικά ονόματα. Κοντουάρ, Λούβρ, Μπον Μαρσέ, Παραντί δε Ντάμ κι άλλα. Και τι δεν έβρισκε σε τούτα τα μαγαζιά. Από παραδείσια φτερά για τα μαλλιά των γυναικών, μέχρι σκαρπίνια για σταχτοπούτες. Και παιχνίδια, όμορφα, κουρντιστά παιχνίδια. Πόσο ευτυχισμένα πρέπει να είναι εδώ τα παιδιά. Και πόσο παραχαϊδεμένες οι γυναίκες. Τράβηξα ίσα στην Αγία Φωτεινή και άναψα στη χάρη της το κεράκι που μου παρήγγειλε η μάνα μου. Κι ύστερα καρφώθηκα να βλέπω και να μην χορταίνω το καμπαναριό. 20 μέτρα μπόι, 4 πατώματα όλο μάρμαρο. Κι ανάγλυφος ο Χριστός να κάθεται να τα λέει με τη Σαμαρίτιδα. Σαν έφτανε η νύχτα, εργάτες με μακριά ραβδιά ανάβανε τα φανάρια του γκαζιού. Ομορφοστολισμένες τότε κυράδες κατέβαιναν με τις καρότσες τους για τα σινεμά, τις όπερες, τις λέσχες, τα προβέγγερα, τις γιαβάν σουπέδες. Κοπέλες ξεντεκολτεδιασμένες με λαμψές και πεταχτές σεριανούσανε, γελούσανε, κορτάρανε. Ζευγάρια εύθυμα αγοράζανε λουλούδια. Στα καφενεία παίζανε μουσικές. Στο καφέ Παρί τραγουδούσανε τα πολιτάκια. Στο καφέ Αμάν σαγίνευε με τη φωνή της η Αγγέλα Παπάζογλου, ενώ αμούστακα γκαρσόνια πηγαινοφέρανε δίσκους με καραφάκια και εκλεκτούς μεζέδες. Ούλη προκυμαία απ' άκρη σάκρη μοσχοβολούσε ούζο, αγκουράκι, τηγανιτό κρέας και θαλασσινά. Τα σπίτια, ακόμα και στο πιο απόμακρο μαχαλά, ήσαν ανοιχτά συντροφεμένα. Καθισμένες στις πόρτες φαμελιές είχαν στρωμένο εύθυμο λαγκριντή, το οποίο έφνης γύριζε σε λιγερό τραγούδι. Είχα μόλις γνωριστεί με τη Σμύρνη και ήδη μου φαινόταν πως όλη μου η ζωή είχε προορισμό αυτή τη συνάντηση. Όταν το βράδυ έπεσα να κοιμηθώ μεθυσμένη από εικόνες και ήχους, στριφογύριζα και τις ψιθύριζα σαν φλογερός εραστής την αγαπημένη του. Είσαι πολύ όμορφη, το ξέρεις, πολύ όμορφη. Mm-hmm.
Αυτό ήταν το νανούρισμά μου από τη γιαγιά μου. Και χαίρομαι πολύ που είμαι σήμερα εδώ σε αυτή τη βραδιά μνήμης να το τραγουδήσουμε μαζί. Το γελεκά. Στο χωραμένο με πίκρες και με βάσανα στο το μαλώνω, το μαλώνω, άιντε κι ύστερα το μετανιώνω. Άιντε το μαλώνω και το βρίσω, άιντε την καρδούλα του ράιζω. Φορά το μωρό μου, φορά το μικρό μου, γιατί δεν θα το ξαναφορέσεις άλλο πια. Φορά το για να σε, για να με θυμάσαι, για μεταξύ έχω τα σγουρά σου τα μαλλιά. Πήρω ύπνος και γυρά στου καραβιού την πλώρη και ήρθε και με ξύπνησε καπετάνιου η κόρη. Άιντε το μαλώνω, το μαλώνω, άιντε κι ύστερα το μετανιώνω. Άιντε το μαλώνω και το βρίζω, άιντε την καρδούλα του ράιζω. Φορά το μωρό μου, φορά το μικρό μου, γιατί δεν θα το ξαναφορέσεις άλλο πια. Φορά το για να σε, για να με θυμάσαι, για μετάξι έχω τα σγουρά σου τα. Να είστε καλά ρε παιδιά. Μάζε
πιάσω, θα λιώσω κατεργάρα μου. Στην κάμαρα μου για
τις απόκριες, τα γλέντια, είχαν το Πάσχα, τα γλέντια, όλα αυτά. Τα γλεντάγαμε, δεν γλεντάγαμε μια μέρα. Τα Χριστούγεννα ήταν γιορτή. Ήταν γιορτή, κρατούσε μια εβδομάδα. Βγαίνανε οι άντρες επίσκεψη τα Χριστούγεννα. Και τα η Βασιλιού. Και οι γυναίκες βγαίνανε των φωτών. Βγαίνανε μετά το, ας πούμε, την εκκλησία, οι άντρες μένανε στα σπίτια και οι γυναίκες βγαίνανε και κάνανε επίσκεψη. Και παίρνανε, πηγαίνανε από σπίτι σε σπίτι, ας πούμε, γιατί εκεί ήταν όλα τα σπίτια ανοιχτά τις γιορτές. Δεν ήταν να πάω στου θείου ή στου ανιψιού ή στου μπάρμπαϊ. Περνά στο δρόμο και κάθονται στην πόρτα, περάστε και από το δικό μας, δεν έρχεστε. Το θεωρούσαν, πώς να σου πω, προσβλητικό δηλαδή, περιφρονητικό να μην μπαίνουμε στο σπίτι, να σε σερβίρουν αυτά τα ωραία γλυκίσματα και όλα αυτά που αγωνίζονταν οι γυναίκες να φτιάξουν. Yeah.
κόψε τα παλιό γυνάτια τα πεισματάρα μου. Να χαρώ τα δυο σου μάτια παιχνιδιάρα μου. Ξέρεις τι καπνό βουμάρω κι άμα θέλω πως παρώ. Αεροπλάνο να πάρω να έρθω πάλι να σε βρω. Στο καλό πεισματάρα μου θα τα πλέξεις δίχως άλλο παιχνιδιάρα μου. Και μη μου γλίστρας σα χέλη αφού ξέρεις πως μπορώ. Αεροπλάνο να πάρω να έρθω πάλι να σε βρω. Απ' την Αθήνα να πεις ματάρα μου, δεν μπορείς να κάνεις βήμα παιχνιδιάρα μου. Και πως δεν ψήφω το γάρο κι άμα θέλω πως μπορώ. Αεροπλάνο να πάρω να έρθω πάλι να σε βρω. Γεια σου Λευτεράκη. Έλα ρε βάρκα μου πογιατισμένη. Γεια σου ρε Μάρθα, γεια σου ρε Κανά, γεια σου ρε Στόκα. Ευχαριστούμε. Μετά τη λήξη του πρώτου πολέμου, οι μεγάλοι νικητές συναντιούνται στις Βαρσαλίες για να μοιράσουν τον κόσμο. Σχέδιο, ακόμα και ένας μικρός αξιόμαχος στρατός αποκτά μεγάλη στρατηγική σημασία. Τότε άρχισε να ψιθυρίζεται ότι θα έρθουμε οι Έλληνες. Αυτό που είχαμε αισθανθεί δεν μπορώ να το περιγράψω. Όλη νύχτα ράβαμε σημαίες, φτιάχναμε. Ωραία, να φτιάξουν τα σπίτια τους, να ετοιμάσουν. Νόμιζαν ότι αυτοί που θα έρθουν οι Έλληνες θέλουν και να τους ντύσουμε, να τους βάλουμε στα σπίτια μας, να τους κάνουμε. Τον Μάιο του 1919 ο ελληνικός στρατός μπαίνει στη Σμύρνη με αποστολή τη διαφύλαξη της τάξης στην περιοχή. Οι Μικρασιάτες υποδέχονται τους Έλληνες στρατιώτες σαν Βυζαντινούς αυτοκράτορες. Μάιο του 19, τη μέρα που έφτανε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη, ο κόσμος έχασε το νου του. Από νωρίς πήραν να χτυπούν οι καμπάνες. Μα δεν ήταν ο συνηθισμένος χτύπος, ήταν κάτι τίστο πρωτάκουστο αυτό. Λες και ο αλλαγμός της καμπάνας ανάβλιζε κατευθείαν από τα έγκατα της ψυχής μας. Η είδηση φτερούγησε από σπίτι σε σπίτι, από χωράφι σε χωράφι. Έφτασε ο ελληνικός στρατός! Έφτασε ο ελληνικός στρατός! Όλη η πόλη γιόρταζε. Ακούγονταν κανονιές από τα καράβια. Όλοι τρέχανε
κοπάδια κοπάδια προς την προκυμαία και ξεφώναζαν και τραγουδούσαν, βιάζονταν να δουν τα ευζωνάκια και τα ελληνικά καράβια, τον Ατρόμητο, τον Λέοντα. Οι άνθρωποι παρατούσαν τις δουλειές, στεκόντανε λίγο, το λέγανε μέσα του συλλαβιστά να το χωρέσει ο νους, και ύστερα το φωνάζανε και το λέγανε και δυνατά και τρέχανε να το πούνε και σε άλλους. Κάνανε το σταυρό τους, αγκαλιαζόντανε και κλαίγανε. Χριστός Ανέστη, έφτασε ο ελληνικός στρατός. Τι είναι αυτή η χαρά που ξεπερνά όλες τις άλλες. Γάμους, γένες, πλούτο, δόξα. Με μια σανθίσανε όλες μαζί οι καρδιές. Ο κόσμος έβαλε τα γιορτινά του. Πήρε βάγια στο χέρι, ανθόνερο και ρύζι για να ράνει το στρατό. Γυναίκες βγάζανε τα στέφανα από τα στεφανοκούτια τους για να στεφανώσουν τους φαντάρους. Η πόλη γέμισε σημαίες, μεγάλες και μικρές που τις είχαν σκαρώσει οι κυράδες τους τελευταίους μήνες από ρετάλια και σκουτιά στο γαλανό και τάσπρο. Στρωθήκαν με κυλίμια τα καλντερίμια της σκλαβιάς. Η παρέλαση ξεκίνησε με τα παιδάκια που κρατούσαν τα εξαπτέρυγα. Ακολουθούσαν οι παπάδες με τα χρυσά άμφια και οι διάκοι με τα θυμιατά. Σαν ακούστηκαν οι πρώτες σάλπιγγες, γερινοί, γυναίκες και παιδιά, όλοι γονάτισαν. Ακούμπησαν το κούτελο στο χώμα και χύνανε δάκρυα χαράς και περηφάνειας και φωνάζανε με πάθος «Ελλάδα, Ελλάδα μας, μητέρα μας». Και τι καπνό φουμάρεις, το δόλιο πορτοφόλι μου, κοιτάς να μου το πάρεις. Σε γελάσανε, μη χάνεις τον καιρό σου, δε σε σπούδασε καλά ο δασκαλός σου. Σε γελάσανε, μη χάνεις τον καιρό σου, δε σε σπούδασε καλά ο δασκαλός σου. Δεν έμαθες στα δίκτυα σου που πρέπει να τα πλώσεις. Νομίζεις τον καθένα, ναι, μπορείς να τον γατζώσεις. Σε γελάσανε, μη χάνεις τον καιρό σου, δεν σε σπούδασε καλά ο δασκαλός σου. Σε γελάσανε, μη χάνεις τον καιρό σου, δεν σε σπούδασε καλά ο δάσκαλός σου. Η Εστουδιαντίνα. Δεν τα λυπάμαι τα λεφτά ούτε και με πονούνε. Να ξέρεις ότι τα χαλνώ εκεί που μ' αγαπούνε. Σε γελάσανε, μη χάνεις τον καιρό σου, δε σε σπούδασε καλά ο δασκαλός σου. Σε γελάσανε, μη χάνεις τον καιρό σου, δε σε σπούδασε καλά ο δασκαλός σου. Σε γελάσανε, μη χάνεις τον καιρό σου, δε σε σπούδασε καλά ο δασκαλός σου. Σε γελάσανε, σε γελάσανε, μη χάνεις τον καιρό σου, δε σε σπούδασε καλά ο δασκαλός σου. Μπράβο.
σου κοιμούμαι ξεχνώ. Και το τέρτι μου ο Χάμαν στο που σου κοιμούμαι ξεχνώ. Και Μπελαλής το Χαμάν, Μπελαλής και Μερακλής. Γιατί όλο λες ο Χαμάν, κούκλα μου πως δε με θες. Γιατί όλο λες ο Χαμάν, κούκλα μου πως δε με θες. Yeah.
μας λούλα μου, Μαρικούλα μου. Ωρε πες του να με τα λάβει, ξημερώμα, λούλα μου, κορούλα μου. Ωρε, δυο πιστολιές θα λάβει, κάνω το
τις γράμματα. Στο πακέστο ξαναλέω, μη μου γράφεις γράμματα. Γιατί γράμμα δεν ξέρω. Γιατί γράμμα αυτά δεν ξέρω και με πιάνουν πλάματα. Πανόργες οι λιγερές της, πρώτες στο νοικοκυριό, στο μαγείρεμα και στο τρατάρισμα, πρώτες στο τιτιζιλίκι και στο ζαριφιλίκι, στο λούσο και στη λεζάντα. Σαν έβγαιναν οι λεύτερες, αλλά μπρατσέτα στο σεριάνι, να σεριανίσουν στο γυαλό ή στην αλάνα. Κι οι παντρεμένες σαν στολίζονταν καρτερώντας τα τζόβενα, τους καραβοκύριδες ή τους άπιαστους κοντραμπατζίδες, τους μπαξεβάνιδες και τους ξωμάχους. Πούθε αυτή η παράδοση? Εκείνο το τακίμιασμα των χρωμάτων, το στόλισμα του λαιμού και των αυτιών, το περιποιημένο κεφάλι μαζί με το λίγωμα του ματιού, το σκέρτσο του κορμιού, πούθε οι τζιλβέδες, τα ναζάκια, τα καμώματα. Πανάρχες συνταγές που δεν έσβησαν από τον καιρό των φημισμένων καλονών της Ιωνικής γης, όπως τις περιγράφουν εκστασιασμένοι τόσοι και τόσοι ταξιδευτές και πραγματευτάδες στο διάβα του χρόνου. Γεια σας, πάμε λίγο όλοι μαζί και... Περνώ για να σε είδω, αχ πως με βασανίζεις. Έχεις και φταίδες στη φωτιά, αχ Κατερίνα μου γλυκιά, και σίγω τι γανίζεις. Κατερίνα μου, κουζού Κατερίνα μου, τα παραπονάκια μου θέλω να στα υπώ. Μάτια σαν τα κάστανα με βάλαν στα βάσανα, κι όλο από την πόρτα σου θέλω να περνώ. Έχεις τσουκάλι πυλινό και ψήνεις φασουλάδα, κι εγώ απ' τη λαχτάρα μου παίζοντας την κιθάρα μου σου κάνω πατινάδα. Αμάν Κατερίνα μου, ουζούν Κατερίνα μου, τα παραπονάκια μου θέλω να στα υπώ.
μάτια σαν τα κάστανα με βάλαν στα βάσανα κι όλο από την πόρτα σου θέλω να περνώ. Άιντε! Ωραία σκορδαλιά βάζεις περίσσιο λάδι στην ταραμοσαλάτα σου, η σάλτσα η ντομάτα σου που βάζεις στο πιλάφι. Αμάν Κατερίνα μου, Κουζούν Κατερίνα μου, τα παραπονάκια μου θέλω να στα υπό. Μάτια σαν τα κάστανα με βάλαν στα βάσανα κι όλο από την πόρτα σου θέλω να περνώ. Ζουν Κατερίνα μου, τα παραπονάκια μου θέλω να στα υπό. Μάτια σαν τα κάστανα με βάλαν στα βάσανα κι όλο από την πόρτα σου θέλω να περνώ. Κάτσε, μπαίνεις κατευθείαν κι εσύ. Περίμενε, ρε. Καλησπέρα σας και συγγνώμη. Καλώς, θα μπορούσα να έχουμε ένα μεγάλο χειροκρότημα για αυτή την υπέροχη ορχήστρα, την Εσοντιαντίνα. Σήμερα δεν είναι η ορχήστρα μας, είμαστε οι τραγουδιστές της. Τι είπατε, κύριε Ελευθερίου? Και μέρος αυτής της ορχήστρας είναι και ένας πολύ καλός μου φίλος που μου έμαθα να τραγουδάω και αυτή τη στιγμή από το άγχος μου τα έχω ξεχάσει όλα. Είναι ο Απόστολος ο Βαλαρούτσος που παίζει και την κιθάρα εδώ και το επόμενο τραγούδι θα σας το πούμε μαζί. Πρώτη φωνή και δεύτερη μαζί. Μάλλον πρώτη και πρώτη. Σε πια τα
γυρίζεις με τα μαύρα μάτια σου αυτά. Δημητρούλα. Δημητρούλα μου, θέλω απόψε να μεθύσω για με σένα, ναι. Παρακλούν να γλεντήσω, έλα πάνω στην Αθήνα, παιχνιδιάρα μου. Που είχε κέφι και ρετσίνα, σκανδαλιάρα μου. Θα σου πάρω λατέρνα. Κάνε κέφι και κέρνα. Κάνε κέφι και κέρνα. Κάνε σάκια σου άστα με τη γάπα σου σπάστα. Και λέγω τα σπασμένα τα πληρώνω για σένα. Τσαχπίνα, να γλεντήσω με. Θα σου πάρω λατέρνα. Αχ, κάνε κέφι και κέρνα. Κάνε κέφι και κέρνα. Τα νασάκια σου άστα με τη γάπα σου σπαστά. Το λέω το σπασμένα, τα πληρώνω για σένα. Έλα, Δημητρούλα. Βερνιάρι μου, φέρε να στο κοκκινέλι αγάπη μου. Το καρφίλα με χορεύει, κούνησέ μου το λιγάκι. Το κορουμάκι σου, να 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 να, τίκι τίκι τάκο, τα κουνάκι σου. Δημητρούλα μου, γεια σου. Δημητρούλα μου, γεια σου. Πάρ' τα όλα δικά σου. Πάρ' τα όλα δικά σου.
ματζάκια σου άστα, με τη γάτα σου σπάστα. Και λέγω τα σπασμένα, τα πληρώνω για σένα. Τα ματζάκια σου άστα, με τη γάτα σου σπάστα. Και λέγω τα σπασμένα, τα πληρώνω για σένα. Έλα. Να θυμάστε αυτό το όνομα. Θα μιλήσει για μένα το Σαντούρι. Thank you.
κουκλά μου, κουκλίτσα μου. Συμμέχεις τρελάνει, Ελένητσα μου. Αμάν, αμάν, όπλες, κουκλά μου, κουκλίτσα μου. Συμμέχεις τρελάνει, Ελένητσα μου. Κουρασμένος από τους ανίκανους ηγέτες του, αποδυναμωμένος από τις διαρκείς τουρκικές αντιπιθέσεις και αφημένος στην τύχη του από τις μεγάλες δυνάμεις που κάνουν πια τα δικά τους σχέδια για το μέλλον της περιοχής, ο ελληνικός στρατός επιχειρεί την τελευταία μεγάλη προέλαση προς την Άγκυρα. Στις 14 Αυγούστου του 1922 το μέτωπο σπάει και αρχίζει η υποχώρηση. Σε αυτή η φοβερή ημέρα σαν να έσκασε ένα ηφαίστειο και η πύρινη λάβα του σάρουσε τα πάντα.
στη γη. Νατάσα Θεοδωρίδου. Παιδιά, μπράβο. Θέλω να τα ακούσουν γιατί νομίζω ότι είναι κάποιοι. Τόση ώρα πίσω μου λέγανε που πας και τέτοια. Πείτε τα, σας παρακαλώ. Η Σμύρνη η μάνα καίγεται. Και τα πάντα χάνονται για πάντα. Thank you.
έφτασε ένα πλοίο στο Άνδρος. Ανέβηκα. Γύριζα και τότε πατρίδα. Να καίγει. Κάπνιζε. Και ήταν ηλιοβασίλεμα. Έπεφτε ο ήλιος έτσι. Και οι ακτίνες του ήλιου κοκκίνιζαν τον καπνό. Έβλεπα εκείνη την ώρα στα μάτια μου το αίμα που είδα εκεί που είχε χυθεί. Αχ, πατρίδα μου, γιατί τόσο όμορφη, τόσο ωραία περάσαμε. Τι ωραία πόλη, τι ωραία ήταν, τι όμορφα περνούσαν οι άνθρωποι. Γιατί, Θεέ μου, γιατί τόση καταστροφή. Έλεγε η μάνα μου, Θεέ μου, ούτε όλα σου τα καλά, ούτε όλα σου τα κακά όταν προσευχή. Και είπα και εγώ, γι' αυτό το έλεγε η μητέρα μου, ήξερε πως υπάρχουν και πολύ κακά. Τότε έκανα πάνω στη σκάλα εκείνη έναν όρκο. Πατρίδα μου, αντίο, αντίο βουρλά, δεν θα σε ξαναδώ πια. Αλλά δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, ποτέ. Σημαντικότερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, ο Θοδωρής Αθερίδης. Να βρίσκα της μοίρας το ψεύτικο κρασί, εκείνο που σε βγάζει απ' την παγωνιά. Να το πιω και να φύγω μακριά, για να σε βρω στις μνήμες ή να σβεστεί φωτιά. Να μου φανερώνεις του Αιγαίου τα μυστικά, να μου τραγουδήσεις πράγματα γνωστά και να νιώθω πως σε ξέρω από παλιά. Είναι αυτό που μας ενώνει, μας χωρίζει, μας πληγώνει. Είναι ο χρόνος που τελειώνει και ξανά με ενώνει. Καθρεφτάκι σου παλιό και πίσω απ' τη Ζαμπαδά η Σμυρνή το παλιό και η παλιά Ελλάδα
τσουρωμένο το γυαλί. Τον κόσμο. Τα σμυρνέικα τραγούδια ποιος σου τα μάθε, να τα λες και να τα κρίζεις της καρδιάς μου αλθέ. Τόσα φαρμάκια, τόση συφορά και μένα ο νους μου να γυρίσει θέλει στα παλιά. Να ήταν, λέει, ψέμα όλα όσα περάσαμε και να γυρίζαμε τώρα εδώ στη γη μας, στους μπαξέδες μας. Τι ήταν αυτό? Στα δάση μας με τις καρδερίνες, τις κάργες και τα πετροκότσιφα. Στα περιβολάκια μας με τις ματζουράνες και τις αντισμένες κερασιές. Στις βρύσες, έλα λίγο. Στα καλτερίμια μας, στα προσκυνήματά μας και στα πανηγύρια με τις όμορφες. Ξένε που σεριανά στον κουκλουτζά και λούζεσαι στον γιος τεπέ, χαιρέτα μου τη γη όπου μας γέννησε, σελάμ σοηλέ. Και πες της, μη μας κρατάει κακία που με αίμα την ποτίσαμε και μη μας λησμονεί. Παιδιά της πάντα θα είμαστε, κλαριά από τον κορμό της, και θα τη γλυκοθυμούμαστε και θα τη χιλιοτραγουδάμε. Όσο βαστώ, βαθύ καημό και αποθυμιά θα έχω για αυτή. Καημό για αυτή και ανάθεμα για τους αίτιους. Ανά και τρισανάθεμά τους. Ο Κυριάκος Κουβέντας στο βιολί,
Ο Σταύρος της Κουρίδας στο κλαρίνο. Ο Φίλιππος Δέτριος στο πιάνο. Ο Κωνσταντίνος Γεδίκης στο μπουζούκι, στο ούτι. Ο Ανδρέας Παπάς στα κρουστά. Στο κοντραμπάσο ο Κώστας Κωνσταντίνου. Στην κιθάρα ο Απόστολος Βαλαρούτσος. Στα ακορντεόν ο Δήμος Βουνιούκας. Σας ευχαριστούμε.